Να πούμε ότι στις 12 η ώρα υπάρχει πανηγυριακή συγκέντρωση στον πύργο που συμμετέχουν πολύ περισσότεροι σύλλογοι και όσοι μπορούν από εδώ να ακολουθήσουν για τον πύργο. Τη Μαρίδα προσπαθεί να φορολογήσει και πάλι η κυβέρνηση αφήνοντας το απειρόβλητο τόσο την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου που φοροδιαφεύγει νόμιμα ή παράτυπα, όσο και την υπαρκτή φοροδιαφυγή σε μεγάλα εισοδήματα που προφανώς ελάχιστα ενοχλούνται από το πλαφόν της κυβέρνησης. Οι σχεδιασμοί της είναι βαθιά αντιλαϊκοί και πρέπει να πάρουν την απάντηση που τους αρμόζει. Απαιτούμε να αποσυρθεί εδώ και τώρα το νομοσχέδιο έκτρωμα της κυβέρνησης, αφορολόγητο για όλους τους επαγγελματίες στις 12.000. Άμεση κατάργηση του τέλους επιτιθέματος για όλους χωρίς προϋποθέσεις. Κατάργηση της τραπεζικής προμήθειας στις ψηφιακές συναλλαγές. Με μαχαιτική αισιοδοξία για αποφασιστικότητα μπορούμε και επιβάρεται να το σταματήσουμε. Στη σημερινή μας συγκέντρωση παρευρίσκονται αντιπροσωπεία από την Ομοσπονδία Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων Νήσων, από την Ομαρχιακή Επιτροπή Ηλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου, από το Δικηγορικό Σύλλογο Αμαλιάδας, από την Ένωση Λογιστών, Φοροτεχνικών και Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηλίας, από το Σύλλογο Κομωτών Ηλίας, από τον Εμπορικό Σύλλογο Πύργου, από το Σύλλογο Συνταξίχων του ΑΕ και το Σύλλογο Συνταξίχων του Δημοσίου. Τόσο ως πρόεδρος αλλά και προσωπικά να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ σήμερα, όλους τους συναδέλφους μου που στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι κλειστή πόλη σήμερα. Πραγματικά στη σημερινή εποχή το να κλείνουμε τις επιχειρήσεις μας δεν είναι εύκολο και θέλω να ιδιαίτερως τους ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω τους δικηγόρους και όλους όσους είναι εδώ. Να ευχαριστήσω τον Ηλία τον Ξανθούλη, τον πρώτο εμπορικού συλλόγου από τον πύργο, τον πρόεδρο των λογιστών και όλους όσοι παρευρίσκονται μαζί μας. Το θετικό της σημερινής συνάντησης είναι ότι έχουμε πλέον όλοι κατανοήσει τη δυσκολία που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και το μήνυμα πλέον είναι αρκετά ηχηρό προς την κυβέρνηση. Ήδη εμείς ως φορείς του νομού έχουμε καταφέρει, έχουμε συγκεντρωθεί και έχουμε ετοιμάσει ένα ψήφισμα. Σας το έχουμε στείλει σε όλους, το έχουμε στείλει και στους βουλευτές μας. Η πίεση θα είναι στοχευμένη προς αυτούς, διότι είναι υπόλογοι προς εμάς που τους εκλέξαμε και είναι υποχρεωμένοι να προασπίσουν τα δικά μας συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα της οποιαδήποτε κυβέρνηση και οποιοδήποτε κόμματος. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που είστε και σήμερα εδώ, που επιλέξατε να κλείσετε τις επιχειρήσεις σας. Θα δώσουμε έναν αγώνα. Πιστεύω ότι στο τέλος θα είμαστε εμείς οι νικητές και όχι αυτοί. Ευχαριστώ πολύ. Σε όλους την σημερινή συγκέντρωση. Να πω ότι δεν είμαστε οι κινηματίες της γραβάτας όπως μας αποκαλούν, αλλά πραγματικά στοχεύουμε σε ένα δίκαιο αγώνα που είναι ενάντια σε αυτή την ισοπεδωτική οριζόντια φορολόγηση όλων των ελεύθερων επαγγελματιών. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι σε αριθμό 750.000 στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο. Σήμερα που μιλάνε για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, για τα μέσα, τις τηλεπικοινωνίες και όλα τα σύγχρονα, δεν είναι δυνατόν να φορολογούνται όλοι ισοπεδωτικά. Έχει τη δυνατότητα η κυβέρνηση το 2023 να αντιμετωπίσει τον κάθε έναν από εμάς ατομικά. Πιστεύω λοιπόν ότι κάνουμε ένα δίκαιο αγώνα. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους φορείς της πόλης και της περιοχής για τη συμπαράσταση στο Δικηγορικό Σύλλογο για το Πρωτοδικείο της Αμαλιάδας. Γνωρίζω σε όλους και επίσημα σήμερα ότι το Πρωτοδικείο της Αμαλιάδας βρίσκεται περπατάει σε τεντωμένο σκηνή, καθώς η κυβέρνηση διαβουλεύεται ένα νομοσχέδιο, το λεγόμενο νομοσχέδιο της δικαστικής ανασυγκρότησης της χώρας, με στόχο να κλείσει κάποια πρωτοδικεία. Μας γλυκαίνουν λίγο την καραμέλα και μας λένε ότι θα μας κάνουν περιφερειακό πρωτοδικείο. Μία τέτοια πολιτική εμείς δεν θα την ανεχθούμε, θα αντιμετωπίσουμε με όσες δυνάμεις έχουμε αυτή την κατάσταση και πιστεύω ότι θα δικαιωθούμε. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φορείς και στον Εμπορικό Σύλλογο, ο οποίος πραγματικά είναι αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια. Πιστεύω ότι κάθε ζωντανό κύτταρο που φεύγει από την περιοχή, από την πόλη, μειώνει δραστικά την οικονομική κατάσταση της περιοχής. Γι' αυτό λοιπόν όλοι μαζί πιστεύω ότι θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ όλους.